Όπως ανέφερε πριν από λίγη ώρα, σε έκτακτη ανακοίνωσή της η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν εντολή να μεταβεί άμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο η ναυτική δύναμη κρούσης, στην οποία ηγείται το υπενσύγχρονο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, USS Gerald Ford, και την απαρτίζουν το καταδρομικό πλοίο USS Normandy, όπως επίσης και τα πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά USS Thomas Hunter, USS Ramage, USS Carney και USS Roosevelt. Ενώ ελήφθησαν ήδη μέτρα για να αυξηθούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις των μαχητικών αεροσκαφών F-15, F-16 και A-10 που βρίσκονται στην περιοχή. Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ διατηρούν σε ετοιμότητα δυνάμεις παγκοσμίως για περαιτέρω ενισχύσεις αν κριθεί αναγκαίο. Η συγκεκριμένη κίνηση των ΗΠΑ γίνεται για να δοθεί βοήθεια στο Ισραήλ τις κρίσιμες αυτές ώρες που περνάει μετά την τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκε από τη Χαμάς, και αν και δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες, φαίνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις, εκτός της επίδειξης δύναμης που θα κάνουν στην περιοχή, θα διασφαλίσουν την άμυνα του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα του και θα εμπλακούν, αν χρειαστεί, με δυνάμεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου που μπορεί να προσπαθήσουν να ανοίξουν ένα δεύτερο μέτωπο, απελευθερώνοντας έτσι Ισραηλινές δυνάμεις για να προωθηθούν προς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ θα αποτρέψουν οποιαδήποτε σκέψη των ουρανών να εμπλακούν και αυτοί ενεργά στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Πολύ πιθανό μάλιστα και άλλες χώρες να αποστείλουν βοήθεια, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία κτλ.